Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σε αυτήν μας τη συνάντηση θα μιλήσουμε για τα χαρίσματα και τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Στην προς σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα στον στίχο 22 έως τον στίχο 25 διαβάζουμε ποιοι είναι οι καρποί του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά των τιούτων ού στην εστιν η δε του Χριστού, την σάρκα εσταύρωσαν, σύν τις παθή και τες επιθυμίες, ή ζόμεν πνεύματι πνεύματι και στιχόμεν, μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Και η ερμηνεία του. Αφού πρώτα ο Απόστολος Παύλος στον στίχο 19 παρουσιάζει τα έργα της σαρκός, τα έργα δηλαδή της ανομίας, την μοιχεία, την ασέλγεια, την πορνεία κλπ. Στην συνέχεια παρουσιάζει τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, δηλαδή ευσπλαχνία και υπομονή, Χριστότης, η καλοσύνη δηλαδή, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητα και εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Οι δε άνθρωποι του Χριστού σταύρωσαν το σαρκικό άνθρωπο μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού ζούμε δια του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο ας ακολουθούμε. Ας μην γινόμαστε κενόδοξοι και προκαλούμε ο ένας τον άλλο και ευθονούμε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η καρπή του Παναγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Ο πρώτος καρπός του Παναγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η οποία εκφράζει την ουσία του χριστιανισμού. Αγάπη όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Πρότυπο αγάπη αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η εσταυρωμένη αγάπη, δηλαδή αγάπη που φτάνει μέχρι θυσίας σταυρικής. Δεύτερος καρπός του Παναγίου Πνεύματος λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η χαρά. Πράγματι, όπου υπάρχει αγάπη ακολουθεί η χαρά. Η μοχθηρή ψυχή κάνει και το πρόσωπο σκυθροπό και το βλέμμα να αποπνέει θλίψη. Με την χαρά ως φυσικό αποτέλεσμα έρχεται η ειρήνη. Όποιος ζει με τον Θεό, αυτός ειρηνεύει με τον ουράνιο πατέρα, ειρηνεύει με τον πλησίον, ειρηνεύει προπαντός με την συνείδησή του και δεν αισθάνεται τύψης. Πρώτη λοιπόν τριάδα των καρπών του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά και ειρήνη. Δεύτερη τριάδα, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη. Τι σημαίνει μακροθυμία? Μακροθυμία σημαίνει όταν κάποιος σου κάνει κακό, να μην εφαρμόσει το εβραϊκό δίκαιο, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, αλλά να ανέχεσαι και να ελπίζεις ότι και ο μεγαλύτερος κακούργος, με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθό και άγιο άνθρωπο. Ο άλλος καρπός είναι η Χριστότητα, δηλαδή η πλατιά καρδιά σαν τον ουρανό, που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως. Τρίτος καρπός της Δευτέρας Τριάδος είναι η αγαθοσύνη, δηλαδή το καλό, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, όχι μόνο εν δυνάμει αλλά και εν ενεργεία στη ζωή μας. Και τέλος η τρίτη τριάδα των καρπών, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Πίστη, όχι με την συνηθισμένη έννοια, αλλά με την πρώτη έννοια. Άνθρωπος πίστεως είναι ο άξιος εμπιστοσύνης, ο αξιόπιστος. Αυτός που λέει το ναι, ναι και το όχι, όχι. Το φως, φως και το σκοτάδι, σκοτάδι. Την ημέρα, ημέρα και την νύχτα, νύχτα. Αυτός είναι σταθερός και ειλικρινής. Ωραίος καρπός ακόμη είναι η πραότητα, η οποία έχει σχέση με την ταπείνωση, το ήρεμο και ησύχιο πρόσωπο που μοιάζει με γαλήνια θάλασσα. Και ο τελευταίος καρπός είναι η εγκράτεια, που την ύμνησαν τόσο πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Η μεγαλύτερη εγκράτεια είναι να νικήσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας, τις κακίες και τα πάθη μας. Αυτή λοιπόν ήταν η εννέα καρπή του Παναγίου και Ζωπιού Πνεύματος. Ας έλθουμε τώρα αγαπητοί μου χριστιανοί στα εφτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Αναφέρονται στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου στο κεφάλαιο 11 στον δεύτερο στίχο. «Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, και εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού. Πρώτο χαρίσμα του Παναγίου Πνεύματος είναι η σοφία, δηλαδή η άνωθεν σοφία, η σοφία που δίδει ο Θεός, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την σοφία την ψεύτικη αυτού του κόσμου, η οποία μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μορία. Η αληθινή σοφία είναι αυτή που δίδει ο Θεός. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεύτερο χάρισμα είναι το χάρισμα της συνέσεως, δηλαδή της κατανόησης των απορρίτων και της θείας θελήσεως. Τρίτο χάρισμα είναι η βουλή. Βουλή σημαίνει επιθυμία. Και η επιθυμία του ευσεβούς ανθρώπου είναι αυτή που συντρέχει προς την θεία δόξα και προς την σωτηρία της ανθρωπίνης ψυχής και είναι συμφωνισμένη με την δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει και το Ψαλτήριο «Μακάριος ο σανίρ ως ου και πορεύθη εν βουλία σεβών. Είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έκανε υπακοή στο θέλημα των ασεβών. Τέταρτο χάρισμα είναι η ισχύ, δηλαδή η δύναμη. Δύναμη για να κρατούμε με σταθερότητα και ανδρεία την πίστη μας και να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει γρηγορείτε, στίκετε εν τη πίστη, ανδρίζεσθε και κρατεούσθε. Πέμπτο χάρισμα είναι η γνώσις, η γνώση την οποία δίνει ο Θεός. Αυτή η γνώση πρέπει να απλώνεται στο να γνωρίζει κανείς το θέλημα του Θεού και του νόμου Του. Και πώς θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ενάντια στην γνώση του Θεού εναντιώνεται η άγνοια αυτού του ματέου κόσμου. Ο μακράν του Θεού κόσμος νομίζει πως κατέχει την γνώση, αλλά όσες γνώσεις κι αν κατέχει κάποιος, αν δεν κατέχει την γνώση του Θεού, την αληθινή γνώση, δεν καταφέρνει τίποτα. Έκτο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η ευσέβεια, η οποία με την ορθή πίστη θεμελιώνεται στην εκτενή προσευχή, και στα υπόλοιπα αγαθά έργα. Ευσεβείς λέγονται εκείνοι οι οποίοι κάνουν συνεχείς προσευχές προς τον Θεό και αποφεύγουν όλες τις ασέβειες, τις πλάνες, τις αιρέσεις και τις αμαρτίες. Αυτή είναι η αληθινά ευσεβείς. Έβδομο χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος είναι ο φόβος του Θεού, ο οποίος φόβος σημαίνει ευλάβεια. Όπως για παράδειγμα, αισθάνονται τα παιδιά προς τους πατέρες τους, και όχι όπως η δούλοι προς τα αφεντικά τους. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρει ότι φόβος ούτε έστεινε τη αγάπη. Αλλητελεί αγάπη έξω βάλει τον φόβον. Ότι ο φόβος κόλασιν έχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Ο φόβος Θεού είναι η ευλάβεια προς τον Θεό. Κάποιος ο οποίος αγαπάει τον Θεό δεν τον φοβάται, με την έννοια του τρόμου αλλά τον ευλαβείται, τον αγαπάει και προσπαθεί να είναι αρεστός σε Αυτόν και όχι σε Αυτόν τον κόσμο. Αυτά ήσαν εν συντομία τα 7 χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος και ο καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Τα 7 χαρίσματα ας τα ξαναπούμε συνοπτικά για να τα εμπεδώσουμε. Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής, Πνεύμα Ισχύος, πνεύμα γνώσεως και πνεύμα ευσεβίας. Ο Τριαδικός Θεός μας να μας δώσει την δύναμη να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε τα εφτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, καθώς και να καταστούμε άξιοι δια της Ορθοδόξου Πίστεως, δια της Μετανοίας και δια της πνευματικής μας ζωής, να αποκτήσουμε και εμείς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.